Δεν είναι ένα καλό πρόγραμμα το οποίο μας φέρνει θετικά αποτελέσματα ή, εν πάση περιπτώσει, θέλει ορισμένες διορθώσεις για να γίνει καλό. Το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε στη χώρα μας έχει αποτύχει. Έχουμε ένα τεράστιο χρέος, έχουμε μια κοινωνία διαλυμένη από τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν, έχουμε μια οικονομία η οποία δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Άρα λοιπόν πρέπει να πας σε εντελώς διαφορετική λογική για να έχεις αποτέλεσμα και αναπτυξιακό και οικονομικό και με έναν διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Πριν δύο εβδομάδες. Ναι, παρακαλώ. Αυτό που έγινε πριν δύο εβδομάδες έχει κάποια σημασία για εσάς. Και θα λέει άλλα πάντως. Λέω ότι πριν από δύο εβδομάδες που επιχειρήσαμε να πούμε με έναν τρόπο ότι θα βγούμε από το μνημόνιο, συνέβη ό,τι συνέβη. Έχει κάποια σημασία για εσάς. Είναι πιο κοντά σε εμάς. Εγώ για να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς δεν θα συμβάλλουμε σε ένα προσανατολισμό και σε μια κοροϊδία του ελληνικού λαού. Μισό λεπτό. Να λέμε ότι θα φύγουμε από το μνημόνιο διακατηρώντας το μνημόνιο και επεκτείνοντάς το, αυτό είναι μια κοροϊδία. Επιτρέψτε μου. Έχουμε ανοιχτό θέμα δημόσιου χρέους. Έχουμε ανοιχτό θέμα ιδιωτικού χρέους τεράστιο. Λοιπόν, ναι, με αυτές τις πολιτικές δεν αντιμετωπίζεται. Με μια πολιτικές. Πολιτική. Μα την έχουμε πει, με συγχωρείτε. Αν δεν διαβάζετε, τι να σας πω. Ο κύριος Λαβαζάνης θέλει κρατικοποίηση στον τραπεζό. Μπορείτε να με αφήσετε να μιλήσω. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα, κύριε. Δεν σας διέκοψα, κύριε Καραμπέλα. Σας παρακαλώ. Άμα είναι να πω ότι έχει κοπεί ειδικά στελέχη, με συγχωρείτε. Και ειδικά σας θα μπλέξουμε. Παρακαλώ, κύριε Καλύβη. Λέω λοιπόν ότι η πολιτική η οποία εφαρμοστεί είναι εντελώς διαφορετική. Πρώτον, πρέπει να υπάρξει μεγάλη διαγραφή του χρέους. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Δεύτερο ζήτημα, ότι πρέπει να καταργηθεί το μνημόνιο. Όσο συνεχίζεται το μνημόνιο, δεν μπορεί να έχουμε αναπτυξιακή πολιτική. Τελείωσε, αυτό είναι δεδομένο. Δεν τελείωσε. Σας το επαναλαμβάνω. Μα με συγχωρείτε, έχετε 1000 προαπαιτούμενα τα οποία θα τα πάρετε εσείς. 1000 προαπαιτούμενα τα οποία δεσμεύεστε το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό, κύριε. Το ασφαλιστικό. Αυτή τη στιγμή πάτε να καταργήσετε. Ρωτάω, είναι ντροπή για όλους. Για όλους σας είναι ντροπή. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Λοιπόν, επιτρέψτε μου λοιπόν. Σας ρωτώ λοιπόν, τι πάει να θα με αφήσετε να μιλήσω, κυρία Δρέτα. Με συγχωρείτε. Να μιλήσετε, ναι, αλλά όχι να παραπληροφορούμε. Μα με συγχωρείτε, θα αποτυγνώμη. Αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω. Σας παρακαλώ. Δεν πρέπει να πει τέλους των μνημονίων είναι ένα ψέμα το οποίο δεν πρέπει να περάσει έτσι. Ναι. Και το αιτιολογώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1000 προαπαιτούμενα τα οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση να τα υλοποιήσει. Υπάρχει όλη η συζήτηση για το ασφαλιστικό, το οποίο θα έχει ρυθμίσεις την επόμενη χρονιά. Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει ο συνδικαλιστικός νόμος και εγώ εδώ θέλω να ακούσω. Με ποιο δικαίωμα επιτρέπουμε στην Τρόικα ένα θέμα που αφορά τη συνδικαλιστική δράση έχετε να αναμειγνύσει. Είναι ντροπή να το βάζετε στην ατζέντα. Είναι ντροπή να το βάζετε στην ατζέντα. Είναι ντροπή να το βάζετε στην ατζέντα. Να ολοκληρώσω. Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν. Να πάμε σε αλλαγή συνδικαλιστικού νόμου. Δεν χρειαζόμαστε την Τρόικα για να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου έπρεπε να έχει γίνει. Ομολογείται. Εννοείται, ομολογώ και είμαι χαρούμενος που το λέω. Ομολογείται λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα κάνετε. Το έχω κάνει εδώ και καιρό, να τοποθετηθεί και ο συνδικαλιστικός νόμος έπρεπε να έχει αλλάξει. Όλη την πολιτική. Είμαστε πολύ πιο μπροστά από τους Τροϊκανούς. Ομολογείται λοιπόν ότι όλη την πολιτική που σας έχει πει η Τρόικα, απλά θα πείτε ότι θα την κάνετε εσείς. Κάνετε λάθος. Και θα συνεχίσετε την ίδια πολιτική. Είμαστε πιο μπροστά από την Τρόικα σε αυτό το θέμα. Γιατί. Να είσαστε πιο μπροστά εφαρμόζοντας τις πιο ανταρκατικές πολιτικές και να κάνετε φιλολογία για μεταρρυθμίσεις. Με συγχωρείτε. Έχει χορτάσει ο κόσμος από φιλολογία για μεταρρυθμίσεις λοιπόν. Και αυτό που βλέπει είναι διάλυση της ζωής του και όλες οι ρυθμίσεις οι οποίες γίνεται να είναι σε βάρος του λαού. Πώς γίνονται οι μεταρρυθμίσεις να είναι όλες σε βάρος του λαού, λοιπόν. Ούτε μία να είναι, γιατί να μην είναι σε όφελος. Ο συνδικαλιστικού νόμου είναι σε βάρος του λαού. Δηλαδή, με συγχωρείτε, υπερασπιζόμαστε σοβαρά. Ένα λεπτό, κύριε Καλύβη. Σας θέλει ο λαός. Συνδικαλισμός έχει και η δεξιά και το κέντρο.
η περικοπή του Έλληνα συνταξιούχου, κύριε Καράμπελα, με συγχωρείτε. Πρέπει να πληρώνουν οι περικοπές των συνταξιούχων τη χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσων. Είναι προς όφελος του λαού αυτό. Αυτό είναι ο συνδικαλιστικός νόμος, κύριε Καλίδη. Αυτό είναι. Η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Από πού γίνεται αυτό. Από πού γίνεται. Όχι, δεν τα ξέρετε καλά. Στην εργατική αιστεία τη χρηματοδότηση. Σε αυτό το ξέρω πολύ καλά. Όχι καθόλου. Απαξιωτικό για το συνδικαλιστικό κίνημα. Απαξιωτικό για το συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι ο τρόπος που ο συνδικαλισμός αντιμετωπίζει τον εαυτό του. Αν αυτά που κόβουμε, πρέπει να πληρώνουμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τις άδειες των συνδικαλιστών. Το πώς θα γίνεται η απεργία. Πες μας συγκεκριμένα. Κύριε Καλίδη, παρακαλώ. Πες μας κάτι συγκεκριμένα. Κύριε Καλίδη, σας παρακαλώ. Από τις πολιτικές που εφαρμόσατε. Όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να κλείσουμε το θέμα αυτό. Νομίζετε ότι αφορά λίγο περισσότερο τον κόσμο και το ασφαλιστικό. Τις αλλαγές που έρχονται στο ασφαλιστικό αντί για το συνδικαλιστικό. Το συνδικαλιστικό είναι λίγο μικρότερη μερίδα. Είναι θέμα δημοκρατίας. Είναι μεγάλο θέμα. Τι είναι θέμα δημοκρατίας. Είναι θέμα δημοκρατίας. Και απορώ για την κυρία. Απορώ για την κυρία Δρέτα. Διότι το Πασόκ έχει πει ότι δεν θέλει αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο. Με συγχωρείτε. Ασφαλιστικό, παρακαλώ. Δικό σας θέμα, δικό σας θέμα, να με συγχωρείτε. Αν η κυρία Τσαπανίδου μας δίνει το χρόνο, παρακαλώ, θα το ασφαλιστικό. Ξεκαθαρίστε εσωτερικά τι λέτε. Θα το ξεκαθαρίσουμε όπως και εσείς. Ασφαλιστικό, γιατί λέτε ότι δεν έρχεται αλλαγή. Ενώ πείς στον ταμείο τι αλλαγές θα φέρεις.